περί τούτο βούλο μέσε διαβεβαιούστε, ή να φροντίζω σι καλών έργων προείστασε και του πιστευκότε στο Θεό. Ταύτα εστί τα καλά και ωφέλιμα τη ανθρώπη. Μωρά δε ζητήσει και γενεαλογία και έρη και μάχα νομικά περίστατο. Ισιν γάρ ανοφελεί και μάταιοι. Ερετικών άνθρωπων με τα μίαν και δευτέραν ηθεσία παρετού, ειδό ότι εξέστραπε ο τιούτο και αμαρτάνει όν αυτό κατάκριτο. Μαν θανέτωσαν δε οι μέτεροι καλών έργων προείσταστε ει τα αναγκαία χρεία. Ή να μειώσει να καρπεί. Ειρήνηση. Δόξαση, Κύριε, δόξαση. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Σοφία ορθή, ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση και το πνεύμα της εκ του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Πρόσχομαι. Δόξασε, Κύριε, δόξασε. Είπεν ο Κύριος της εαυτού μαθητές, ημίσεστε το άλας της γης. Εάν δε το άλας μορανθεί, εν τίνι αληστήσετε. Ισού δεν ισχύει έτι, ημί βληθήνε έξω και καταπατήστε υπό των ανθρώπων. Ημίσεστε το φως του κόσμου, που δύνατε πόλεις κρυβήνε επάνω όρους κειμένη, ουδέ και ουσιλίχνων και τη θέαση είναι αυτόν υπό τον λάμπη πάση της εν τη οικία. Ούτω λαμψάτο το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσωση τον Πατέρα ημών των εν της ουρανής. Μη νομίσετε ότι ήλθον καταλύσε τον νόμον ή τους προφήτας, ουκ ήλθον καταλύσε, αλλά πληρώσε. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι, εις πολλά έτη δέσποτα. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν, η ελέησον. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν, η ελέησον. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμευς τα θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν. Τη πυροσβεστική υπηρεσία εφή τέτακτε ευθύνη διαφυλάξεως και διασώσεως εκ της του πυρός απειλής πάντων ημών και των πόλεων ημών και των οικειών ημών, δωρούμενος άμα αυτής των άνωθεν φωτισμών και κρατήνων αυτών των βραχίων της. Υπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίδια η και εις τους αιώνας των αιώνων. Σώσον, Κύριε, των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου, νίκας της δεσεβέση κατά εναντίον δωρούμενος και τόσων θυμάτων δια του Σταυρού σου πωλείτε μας. Σώσον, Κύριε, των λαών σου την κληρονομίαν σου, νίκας της δεσεβέση, κατεναντίον δωρούμενος και των σωθυνάτων, δια του Σταυρού σου, θεωρώ ότι δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι σε παγκόσμια κλίμακα οι άνθρωποι με πολύ σεβασμό, αγάπη και τιμή εμπιστεύονται το πυροσβεστικό σώμα και του αναθέτουν ελπίδες
για να μπορεί και με πίστη προς τον Θεό και αγάπη προς τον άνθρωπο να επιτελούν καθήκοντα δύσκολα, σκληρά και επικίνδυνα. Τους θαυμάζουμε για το θάρρος τους, τους εκτιμούμε για τις παρεμβάσεις τους και τους ευχόμαστε όλες οι δραστηριότητες που εμπλέκονται αυτοί να αποδίδουν και να εξακολουθήσουν σεβόμενοι και προστατεύοντας και το περιβάλλον να ζήσουν εν ειρήνη και εν αγάπη του λαού και των οικογενειών τους. Καλή επιτυχία στο έργο σας. Ο Θεός να είναι μαζί σας. Θέλω να σας εκφράσω ως διοικητής των περιφερειακών υπηρεσιών του νομού Κορυφαίας τις θερμές μου ευχαριστίες που με την παρουσία σας τιμάτε σήμερα την τελετή εγγενιού του εποχικού πυροσβεστικού κλιμακίου με έδρα το Σοφικό Κορυνθίας. Το νέο ιδρυθέν εποχικό πυροσβεστικό κλιμάκιο καταδεικνύει έμπρακτα το εξαίρετο ενδιαφέρον της πολιτείας προς τον τόπο αυτό και ικανοποιεί το δίκαιο αίτημα της Δημοτικής Αρχής, των κατοίκων αλλά και της υπηρεσίας μας για την ύπαρξη και στελέχωση από άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, το οποίο είναι ικανό να επέμβει σε οποιοδήποτε συμβάν που θα επιλύσει το πλούσιο δασικό πλούτο της περιοχής. Στην όλη αυτή προσπάθεια της ίδρυσης και της εγκατάστασης του συγκεκριμένου κλιμακίου, σημαντικός αρρωγός μας στάθηκε ο Δήμαρχος Κορυνθίων, κ. Βασίλης Μανόπουλος, τον οποίο ευχαριστώ προσωπικά για την αμέριστη βοήθειά του. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω καθέναν προσωπικά που συνέβαλε στην ίδρυση και εγκατάσταση του εποχικού πυροσβεστικού κλιμακίου Σοφικού. Και σας υπόσχομαι ότι το πυροσβεστικό σώμα θα είναι στο πλευρό σας για την προάσπιση της ανθρώπινης ζωής, της προστασίας, της περιουσίας όλων. Σας ευχαριστώ. Με ιδιαίτερη χαρά σήμερα εγκαινιάζουμε το πυροσβεστικό κλιμάκιο, το εποχικό, στο Σοφικό. Έχουμε στον Δήμο Κορυνθίων δύο δάση με ιδιαίτερο φυσικό κάλος, εδώ στο Σοφικό και στο Χιλιομόδι, όπου και εκεί σύντομα θα εγκαινιάσουμε το άλλο εποχικό πυροσβεστικό κλιμάκιο. Πριν από λίγο καιρό με τον διοικητή της πυροσβεστικής στην Κόρινθο αλλά και με τους αξιωματικούς με τους οποίους συνεργαστήκαμε, ξεκινήσαμε την προσπάθεια να βρούμε τον κατάλληλο χώρο για να γίνει η παραχώρηση από το Δήμο στην πυροσβεστική του κατάλληλου χώρου για το πυροσβεστικό κλιμάκιο. Είδαμε αρκετές περιπτώσεις, δεν ήταν η πρώτη αυτή με την τοποθεσία που βρισκόμαστε σήμερα, αλλά εξετάσαμε από πολλές πλευρές ποια ήταν η καταλληλότερη τοποθεσία και μετά ψάξαμε να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα τα οποία είχαν δημιουργηθεί, γιατί ξεπεράσαμε πολλά ζητήματα, νομικά, οικονομικά και κυρίως γραφειοκρατικά στον Δήμο Κορυνθίων. Και αυτό το καταφέραμε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα με την υποστήριξη της πυροσβεστικής υπηρεσίας των αξιωματικών εδώ, αλλά και με το αρχηγείο. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις ανάγκες της πυροσβεστικής υπηρεσίας να υπάρχει το κλιμάκιο κοντά στο δάσος, κοντά εκεί δηλαδή που μπορεί να δημιουργηθεί το πρόβλημα της πυρκαγιάς. Και η άμεση αντιμετώπιση του με τους εθελοντές αλλά και με τους πυροσβέστες είναι κάτι το οποίο είναι καθοριστικό για τον περιορισμό της. Θεωρώ ότι ο Δήμος και η πυροσβεστική υπηρεσία σήμερα κάνουμε το καθήκον μας και διασφαλίζουμε ότι κοντά στο δάσος του Σοφικού θα υπάρχει μόνιμο κλιμάκιο την αντιπυρική περίοδο, το οποίο θα αντιδράσει αν χρειαστεί, εύχομαι να μην χρειαστεί ποτέ, να παρέμβει άμεσα, έχοντας τα κατάλληλα μέσα για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα και να διατηρήσουμε αυτό το όμορφο δάσος που είναι πηγή ζωής για την περιοχή. Πέρα από το εποχικό κλιμάκιο το οποίο ήταν έτοιμα των δημοτών εδώ για πολλά χρόνια και δεν είχε ικανοποιηθεί, έχουμε εξετάσει και την συνέχεια, δηλαδή το μόνιμο πυροσβεστικό κλιμάκιο του Σοφικού. Και πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση να κάνουμε ανακοινώσεις. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την επιχείρηση που βρισκόμαστε σήμερα εδώ, τον Κυριάκο και τον Δημήτρη τον Σκούρα, χωρίς τη βοήθεια των οποίων δεν θα ήταν δυνατόν να υλοποιήσουμε τόσο σύντομα αυτή την επιτυχία. Και το λέω αυτό γιατί η γραφειοκρατία που υπάρχει στο ελληνικό δημόσιο αλλά και στα δημοτικά πράγματα δεν θα μας επέτρεπε τόσο σύντομα
να έχουμε αυτή την παραχώρηση που ήταν απαραίτητη για την πυροσβεστική υπηρεσία για να λειτουργήσει το κλιμάκιο εδώ. Ένα θερμό ευχαριστώ σε όλους, και τους συνεργάτες μου στον Δήμο Κορινθίων και στην πυροσβεστική υπηρεσία και όλους όσους συνέβαλαν για να έχουμε σήμερα αυτή την επιτυχία και τα εγκαίνια του πυροσβεστικού σταθμού. Σας ευχαριστώ όλους επίσης για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Και ο Δήμος Κορινθίων θα βρίσκεται κοντά στους δημότες και στα θέματα τα οποία είναι υψηλής σημασίας κοντά στους δημότες, και έχουμε να κάνουμε φυσικά και άλλες σημαντικές ανακοινώσεις στον κατάλληλο χρόνο. Καλή επιτυχία στην λειτουργία του κλιμακίου, του πυροσβεστικού κλιμακίου στο Σοφικό, και εύχομαι να μην χρειαστεί να επέμβουν σε καμιά πυρκαγιά στα επόμενα χρόνια. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Όλοι θυμόμαστε τι συνέβη εκείνο το αυγουστιάτικο απόγευμα πριν από δύο καλοκαίρια, όπου με παρέμβαση του Θεού έριξε βροχή και γλιτώσαμε τα χειρότερα. Πλέον με παρέμβαση τόσο του πυροσβεστικού σώματος, του Δήμου Κορινθίων, αλλά φυσικά όλων των εθελοντών δασοπυροσβεστών του νομού Κορινθίας που κάνει συστηματικά εξαιρετική δουλειά, και της οικογένειας Σκούρα, πιστεύουμε ότι δεν θα χρειάζεται μόνο θεϊκή παρέμβαση, αλλά θα μπορεί με αναβαθμισμένες τις δυνατότητες πυροσβεστικής υπηρεσίας να αποφεύγουμε τα χειρότερα, να αποφεύγουμε πυρκαγιές που τόσο έχουν δημιουργήσει προβλήματα σε όλη την επικράτεια. Εγώ θέλω να πω πολλά συγχαρητήρια στο πυροσβεστικό σώμα. Κύριε Υπαρχηγέ, εδώ πέρα στην Κορινθία, να το ξέρετε ότι η πυροσβεστική κάνει σπουδαίο έργο διαχρονικά και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για όλη τη δουλειά, όπως σπουδαία δουλειά κάνουν οι εθελοντές δασοπυροσβέστες τόσο στον Δήμο Σολυγίας, αλλά στο σύνολο του νομού Κορινθίας, που σπέβδουν κατευθείαν και καταφέρουν να διαχειρίζονται πολύ δύσκολες καταστάσεις με επαγγελματικότητα και αποτελεσματικότητα. Όπως πρέπει να συγχαρώ και το Δήμο Κορινθίων, που σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα υλοποιεί μια δέσμευση όλης της κοινωνίας, μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία, η οποία συνεχίζεται, όπως κύριε Δήμαρχε αναφέρατε, και στο Χιλιομόδι. Γίνεται προσπάθεια και στην ΕΜΕΑ για ένα κλιμάκιο. Όλοι αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντικό είναι αυτό για το σύνολο της κοινωνίας. Θέλω όμως επίσης να συγχαρώ όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, βλέπω εδώ πέρα τους αντιδημάρχους, την τοπική κοινότητα, που επίσης με αποφασιστικότητα και επιμονή καταφέρανε να υλοποιηθεί τόσο γρήγορα αυτή η δέσμευση. Και πάλι ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν βλέπω τον κύριο Σκούρα, που είναι ο κύριος Σκουράς. Εκεί πέρα είναι η οικογένεια Σκούρα. Κάθε χρόνο τιμάει τους εθελοντές δασοπυροσβέστες του νομού Κορινθίας. Αυτό για μένα είναι μία από τις σημαντικότερες εκδηλώσεις στο νομό ετησίως. Είναι κάτι το οποίο πρέπει και να το αναγνωρίσουμε και να το λέμε δημόσια. Και κύριε Υπαρχηγέ, θα θέλαμε σε αυτή την τελετή να είστε και εσείς παρόν. Είναι κάτι το οποίο θεωρούμε ότι δίνουν ένα εξαιρετικό παράδειγμα και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για αυτή την πρωτοβουλία. Και πάλι ευχαριστώ και καλή λειτουργία να έχουμε στο πυροσβεστικό κλιμάκιο. Σήμερα είμαστε εδώ με πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Στις τελευταίες μέρες βιώσαμε κάποιες μικρές πυρκαγιές στον τόπο μας και νομίζω ότι το πυροσβεστικό κλιμάκιο εδώ στην Σολυγία έρχεται να δώσει ένα μέρος της λύσης ενός τόσο σημαντικού προβλήματος, για το οποίο εσείς αγωνίζεστε όλα αυτά τα χρόνια στο πυροσβεστικό σώμα, μαζί με τους εθελοντές μας βέβαια, και εδώ στην Κορινθία είναι πολύ ευτυχώς και κάνουν και πολύ σωστή και σοβαρή δουλειά. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη η πολιτεία να στέκεται δίπλα σας, το οφείλουμε. Για μένα ήταν πολύ μεγάλη χαρά στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, όταν η πρώτη μου ερώτηση στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη αφορούσε το πυροσβεστικό σώμα και το βαθμολόγιο του, που αργότερα έγινε και νόμος του κράτους. Και νομίζω ότι όλοι πρέπει να μιλάμε με πράξεις και να στεκόμαστε δίπλα στο δικό σας έργο και εμείς με πράξεις. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη νομίζω ότι στέκεται έμπρακτα και οδεύει προς αυτή την κατεύθυνση. Και πάλι συγχαρητήρια σε όλους όσους συνέβαλαν σε αυτό που σήμερα εγκαινιάζουμε. Ιδιαίτερη αναφορά θα κάνω και εγώ στην οικογένεια του Κυριάκου του Σκούρα και σε όλον αυτόν τον αγώνα, όλων αυτών των χρόνων, σε αυτό που ξεκίνησε και σήμερα εγκαινιάζουμε. Και πάλι να σας
ευχαριστήσω για το μεγάλο και τεράστιο έργο σας. Θέλω να καλωσορίσω αλλά και να ευχαριστήσω και να συγχαρώ κυρίαρχα και αποκλειστικά το πυροσβεστικό σώμα, άντρες και γυναίκες, για το έργο το σημαντικό που επιτελούν σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Κορινθία μας και ειδικότερα στο χώρο που βρισκόμαστε. Έναν πολύ ευαίσθητο χώρο και μια ευαίσθητη περιοχή με πολλές δυσκολίες και με ένα πλούσιο και όμορφο φυσικό περιβάλλον. Χαίρομαι λοιπόν που δημιουργήθηκε αυτό το εποχικό κλιμάκιο για να στηρίξει όλες τις προσπάθειες άμεσα και αποτελεσματικά, γιατί γνωρίζουμε ότι τη φωτιά σε δύσκολες συνθήκες, αν δεν την ελέγξεις από την αρχή, από εκεί και πέρα τα αποτελέσματα είναι δύσκολα για όλους μας, όχι ευχάριστα. Και ό,τι έχει παρουσιαστεί τα τελευταία χρόνια, η πυροσβεστική υπηρεσία τα στελέχει όλα και οι εθελοντές, γιατί υπάρχουν και εθελοντικές και υπαρχηγοί εδώ, ειδικά στην Κορινθία και ειδικότερα εδώ στη Σολυγία, που έχουν προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες, διότι αγαπούν τον τόπο, αγαπούν αυτό που κάνουν και κρίνονται θετικά από το αποτέλεσμα. Είναι υποχρέωση της πολιτείας σε όλα τα επίπεδα, από την κυβέρνηση μέχρι την αυτοδιοίκηση, να στηρίζει τέτοιες προσπάθειες. Και χαίρομαι που αυτά συμβαίνουν και έχουμε και το αποτέλεσμα το σημερινό. Θέλω επίσης να συγχαρώ το φίλο μου τον Κυριάκο και τον Δημήτρη, τον Σκούρα, διότι και σε αυτόν τον τομέα προσφέρουν μια σημαντική υπηρεσία πέρα από μια δραστηριότητα που τιμά όχι μόνο τη Σολυγία αλλά ολόκληρη την Κορινθία, προσφέρουν και άλλες υπηρεσίες στηρίζοντας και υποστηρίζοντας το έργο της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Με αυτές τις παρατηρήσεις θέλω να ευχηθώ πρώτα η υγεία σε όλες και όλους, καλή δύναμη στο έργο σας και εμείς από την πλευρά μας έχουμε υποχρέωση, όπως είπα πριν, να είμαστε δίπλα σας και να στηρίζουμε την προσπάθειά σας. Γνωρίζω γιατί έχω συνεργαστεί με την πυροσβεστική υπηρεσία σε πολύ δύσκολες εποχές και στιγμές ως νομάρχης Κορινθίας και θέλω να αναφερθώ στο 2007 ως σημείο αναφοράς και χρόνο αναφοράς, κάτω από δύσκολες συνθήκες, εύχομαι να μην τις ξαναζήσουμε, γι' αυτό λέω σας συγχαίρω που είσαστε άμεση και αποτελεσματικοί στην παρέμβασή σας. Μια πραγματικά σημαντική μέρα για το Σοφικό και τη Σολυγία. Θέλω να ευχαριστήσω καταρχάς το Δήμο Κορινθίων για την πρόσκληση, την οργάνωση και τις πρωτοβουλίες του, όπως επίσης και την οικογένεια Σκούρα που επί χρόνια έχει ασχοληθεί και υπηρετήσει αυτό το στόχο. Και βέβαια να συγχαρώ τους άνδρες και τις γυναίκες της πυροσβεστικής που τόσα χρόνια επιχειρούν σε δύσκολες συνθήκες και για την εξαιρετική οργάνωση της σημερινής εκδήλωσης και τη φιλαρμονική μας, αλλά και τους εθελοντές και εθελόντριες που είναι στην πρώτη γραμμή. Νομίζω ότι όντως στην Κορινθία έχουμε μεγάλη εμπειρία σε αυτό το ζήτημα. Υπάρχει πολύ καλή συνεργασία και τα προηγούμενα χρόνια και έτσι πρέπει να συνεχίσουμε. Είναι νευραλγικό και κρίσιμο να υπάρχουν κλιμάκια κοντά στα δάση, κοντά στις περιοχές όπου κινδυνεύουν. Η δημιουργία του συγκεκριμένου κλιμακίου ανταποκρίνεται σε αυτές τις ανάγκες. Έρχεται σε συνέχεια άλλων πρωτοβουλειών, όπως αυτή στα Καριώτικα του Ξυλοκάστρου για την ευρύτερη περιοχή των Τρικάλων ή του Σιδηροδρομικού Σταθμού Αγίου Θοδώρους και άλλα που μπορούν και πρέπει να γίνουν και υποδήμαρχος και νομίζω ότι πρέπει όλοι να συμβάλλουμε σε αυτό. Και βέβαια από την πλευρά μας, εμείς σαν αντιπολίτευση αξιωματική αλλά και η κυβέρνηση, θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι η ενίσχυση σε δυναμικό που έγινε τα προηγούμενα χρόνια στην πυροσβεστική και η αποκατάσταση των αδικιών θα πρέπει και μπορεί να συνεχιστεί. Γιατί είναι ένας τομέας που πράγματι έχει την αναγνώριση όλης της κοινωνίας και πρέπει να είναι δομημένος έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στις πολύ δύσκολες σύγχρονες ανάγκες κλιματικής κρίσης, της κοινωνικής αδυναμίας και όλων των υπόλοιπων συνεπειών που έχουν οι τελευταίες εξελίξεις. Με αυτές τις σκέψεις θέλω να σε ευχαριστήσω και πάλι. Να πω ότι και εμείς χαιρετίζουμε την σημερινή δημιουργία του κλιμακίου αυτού. Θα είμαστε στη διάθεσή σας για να μπορέσουμε να
συμμετέχουμε και εμείς όπου χρειαστεί. Καλή αντιπυρική με τις λιγότερες δυνατές απώλειες σε περιβάλλον και ασφάλεια για τα στελέχη της πυροσβεστικής. Ευχαριστώ πολύ. Καλή αντιπυρική περίοδο να έχουμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και να πω συγχαρητήρια και σε εσάς Δήμαρχε, και σε εσάς κύριε Υπαρχηγέ, και σε εσάς κύριε Διοικητά, κύριε Πλατά, για αυτό το πυροσβεστικό εποχικό κλιμάκιο. Πραγματικά έτσι διαφυλάσσουμε αυτό το πανέμορφο δάσος της περιοχής μας. Θα ήθελα να σας μεταφέρω τα λόγια του Περιφερειάρχη του Παναγιώτη του Νίκα, που δυστυχώς δεν μπορεί να είναι δίπλα μας. Ξέρετε πολύ καλά ότι ο κίνδυνος της πυρκαγιάς θέλει σύνθεση δυνάμεων, θέλει ομοψυχία και θέλει συμμαχίες σε δύσκολες και όχι ειρηνικές ώρες. Εμείς ως Περιφερειακή Αρχή το γνωρίζετε πολύ καλά, κύριε Κολυβήρα, που σας βλέπω δίπλα μας, είμαστε δίπλα σας εμπράκτος και θα είμαστε και στο μέλλον. Αρκεί να σας πω ότι εδώ πιο πάνω φτιάχνουμε μια δεξαμενή τσιμεντένια. Δυστυχώς έχουμε πέσει σε εργολάβο και είναι τύχη να πέσει σε καλό εργολάβο. Θα μας αργήσει λίγο. Φτιάχνουμε μια τσιμεντοδεξαμενή, το ξέρεις πολύ καλά, Δήμαρχε, 400 κυβικών. Και να είμαστε έτοιμοι αν τυχόν χρειαστεί κάτι. Στους γυναίκες και στους άντρες της πυροσβεστικής και σε όλους τους εθελοντές θα ήθελα να τους ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου. Καλή αντιπυρική περίοδο. Σας ευχαριστώ γιατί με την παρουσία σας σήμερα τιμάτε την τετελετή εγγενείων του εποχικού πυροσβεστικού κλιμακίου του Σοφικού Κορινθίας. Το Σοφικό είναι ένας οικισμός στα ανατολικά του νομού Κορινθίου, στους πρόποδες του όρους Τζάλικα, κυριολεκτικά στην καρδιά του Πευκοδάσους. Η πολιτεία, στο πλαίσιο της εμπέδωσης του αισθήματος ασφάλειας στον Έλληνα πολίτη, καταβάλει ιδιαίτερες προσπάθειες οργανώνοντας μηχανισμούς για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό των καταστροφών τόσο από τα φυσικά όσο και από τα τεχνολογικά φαινόμενα. Το εποχικό πυροσβεστικό κλιμάκιο που εγκαινιάζουμε σήμερα αποδεικνύει έμπρακτα αυτό το ενδιαφέρον της πολιτείας για τον τόπο αυτό. Έναν τόπο που επλήγει πολλές φορές από πυρκαγιές με μεγαλύτερη αυτή του 1998, από την οποία τότε υπέστη σοβαρές ζημιές η ευρύτερη περιοχή. Μια νέα λοιπόν επιχειρησιακή μονάδα του πυροσβεστικού σώματος από σήμερα θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση με σκοπό πρωτίστως την προστασία της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων της περιοχής, καθώς και την αποτροπή εκδήλωσης μεγάλων φυσικών καταστροφών που θα έχουν επιπτώσεις στο φυσικό πλούτο της περιοχής. Με τη λειτουργία διασφαλίζουμε την ποιότητα ζωής των πολιτών και προστατεύουμε τους πολιτιστικούς και φυσικούς πόρους. Πέρα από την ενίσχυση της πυροπροστασίας και της πολιτικής προστασίας, ενισχύονται και οι συνθήκες που θα βοηθήσουν στην ευημερία, την ασφάλεια, την πρόοδο και την ανάπτυξη γενικότερα της περιοχής, καθώς όλη η χώρα μας αποτελεί τουριστικό πόλο και πρέπει και αυτό ως στοχοθεσία να το διαλαμβάνουμε στις αναπτύξεις που κάνουμε. Η νέα αυτή υπηρεσία μας διαθέτει όλο τον απαραίτητο μηχανολογικό εξοπλισμό, αλλά το κυριότερο, το έψυχο δυναμικό, τους πυροσβέστες, που με τον επαγγελματισμό, την άρτια εκπαίδευσή τους και την υψηλή αίσθηση του καθήκοντος θα βρίσκονται δίπλα στους πολίτες για να εγγυηθούν την ασφάλεια της ζωής τους, της περιουσίας τους, αλλά και της προστασίας του εθνικού φυσικού πλούτου. Κυρίες και κύριοι, το πυροσβεστικό σώμα αποτελεί την αιχμή του δόρατος της πολιτικής προστασίας της χώρας μας. Η επέμβασή του αποτελεί την οργανωμένη παρουσία του κράτους και η αποτελεσματικότητά του αποτελεί την ασπίδα προστασίας απέναντι στους ποικίλους κινδύνους που απειλούν την ομαλή ροή της καθημερινότητάς μας. Από το βήμα αυτό, θα ήθελα να σας εγγυηθώ ότι το πυροσβεστικό προσωπικό της νέας αυτής υπηρεσίας θα επιτελέσει το καθήκον του, συνεχίζοντας την πυροσβεστική παράδοση της αυτοθυσίας, γενναιότητας και υψηλής επαγγελματικής απόκρισης. Δείξτε τους λοιπόν την εμπιστοσύνη και την αγάπη σας. Είναι ό,τι πιο πολύτιμο μπορείτε να τους προσφέρετε, ώστε ως ενθάρρυνση στο δύσκολο επικίνδυνο έργο που επιτελούν. Θα ήθελα να σταθώ και στα λόγια των ομιλητών σχετικά με τον εθελοντισμό. Με το τελευταίο νομοθετικό νόμο, το 4662, δημιουργήθηκε η Εθνική Σχολή Διαχείρισης Κρίσεων.
όπου εκεί εντάξαμε την Ακαδημία Πολιτικής Προστασίας. Το νέο πλαίσιο για να διευρυνθεί το εθελοντικό κίνημα, για να βοηθηθεί με όλα εκείνα τα μέσα που μπορεί να συμμετέχει ενεργά σε αυτό το οποίο μας προσφέρει, είναι όλοι δίπλα μας και τους καλοδεχόμαστε και εύχομαι σε όλους μας να έχουμε υγεία, η αντικυπηρική περίοδο να είναι όσο γίνεται πιο ανώδυνη και να έχουμε τα αποτελέσματα που εκεί επιθυμούμε όλοι μας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον υπαρχηγό μας. Επίδοση αναμνηστικής πλακέτας από τον υπαρχηγό του πυροσβεστικού σώματος, αντιστράτηγο κύριο Ιάκωβο Κλεφτοσπύρο, στον Δήμαρχο Κορινθίων κύριο Βασίλειο Νανόπουλο. Για κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε λίγο εδώ, παρακαλώ. Ωραίο είναι. Κατάλληλος ο χώρος για το σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Καλό χρόνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο χώρος έχουμε από εδώ μια μικρή κουσμίλα, εντάξει όλα. Ό,τι ακριβώς χρειάζεται. Πόσα άτομα θα είναι εδώ. Έχουμε το ειρηνομάδιο μέσα στο λέξο και σαν κύριο άτομα θα είναι. Κάτι για το κουροναγιό. Σωστό. Σε κυριόμενες βάγκες. Είναι έως δύο βήματα στεγνωμένα, τα οποία θα καλύπτουν σε 24 ώρη βάρκα την περιοχή του Σοφικού. Άρα λοιπόν το δυναμικό έχει να κάνει κυρίως στην αρχή με την εποχικότητα και στο μέλλον, στο σχεδιαστικό σχεδιασμό που θα έχουμε τον Οκτώβριο, θα δούμε με βάση τα περιθώρια του νόμου πώς ακριβώς θα βελτιώσουμε για να δούμε ακόμα καλύτερα. Ο τελευταίος νόμος της Αντέξης Ξαδί μας έδωσε κάποια πλεονεκτήματα. Σε αυτά τα πλεονεκτήματα προσπαθούμε να φροντίσουμε να ικανοποιήσουμε όλα τα πράγματα ώστε να φέρουμε καλύτερη ποιότητα στον κόσμο. Για τη μόνιμη λειτουργία έχουμε ήδη προετοιμαστεί με τον κύριο Πλατά και θα έχετε την πρόταση αφού έτσι καλύτερα. Μου το ζητήσατε δήμαρχε να μείνει και εγώ θα σας ικανοποιήσω. Κάνουμε που δεν τα ακούω. Να ακούσουμε τη δέσμευση. Με τον κύριο Πλατά έχουμε άριστη συνεργασία και τις αξιωματικούς. Η δέσμευση είναι δεδομένη. Ευχαριστούμε για όλους εσάς και το σεβασμιότατο γιατί είναι μεγάλη μας τιμή να είναι μεγάλη μας τιμή σήμερα που μας έκανε ευρυφά. Αλλά και η βοήθειά του. Η βοήθεια κυρίως η ψυχολογική και η ηθική που σε εμάς. Αλλά και η ηλική. Και κάτι αγροτικά που σας έκανε τώρα. Και η ηλική. Και έξι κύριος βεστικά. Και έξι κύριος βεστικά και βοηθήσαμε πάλι να φτιαχτεί ένα μηχάνημα, μάλλον ένα όχημα που είχε με μεγάλη ανάγκη ο λαός να μπορεί να στηρίζεται, το προσπαθήσαμε και ο Θεός να είναι μαζί μας. Και καλού κακού πήραμε και ένα ασθενοφόρο στο ΕΚΑΠ και πάντα είμαστε κοντά. Και μια κάμερα. Εμείς ζούμε, εμείς ως εκκλησία βέβαια, ζούμε ανεξάρτητα από την κοινωνία. Και κάθε Μητρόπολης έχει τα δικά της θέματα, τα δικά της οικονομικά, τις δικές της θέσεις. Αγωνιζόμαστε χωρίς να επισκιάζει ο ένας τον άλλο, να είμαστε κοντά σας. Γιατί αυτά που είπαμε είναι σωστά. Έζησα στην Εύβοια που έκανα 30 χρόνια την δημιουργία της πρώτης εθελοντικής ομάδος πυροσβεστών στα Ψάρματα. Τους πήρα με πολλές και καλές συνεργασίες και δεν μπορούμε να μην αγαπάμε τον τόπο, διότι και εκεί και εδώ είναι δάση μοναδικά. Και θα σας έκανα πολλούς χαιρετισμούς, επειδή διατέλεσα σαν πιστητής και από τους Σεβασμιότατος και επειδή γνωρίζετε θα έρθω, αλλά και από τους... Τώρα από εδώ θα πάτε ανώτερα. Αυτό είναι μια παράδοση.